Άρκωσης, ότι δηλαδή μετά το θάνατο του σώματος η ψυχή μπαίνει σε ένα άλλο σώμα και διανύει έναν κύκλο χιλιάδων και εκατομμυρίων μετενσαρκώσεων, επαναγεννήσεων. Αυτό είναι ένα από τα δύο, επαναλαμβάνω, θεμέλια των ανατολικών θρησκειών και του βουδισμού. Και συναφές προς αυτό το θέμα της μετενσάρκωσης είναι το θέμα του κάρμα. Κάρμα σημαίνει την ενέργεια την οποία συσσωρεύει κάποιος όταν δρά. Και ανάλογα με αυτή την ενέργεια που συσσωρεύει, υποτίθεται ότι ανάλογη θα είναι και η επόμενη μετενσάρκωσή του. Τώρα, το πόσο αυτή η θεωρία είναι όχι in, όπως διαφημίζεται, για να χρησιμοποιήσω μια μοντέρνα έκφραση, καθόλου in δεν είναι, αλλά είναι ό,τι πιο μεσαιωνικό, για να χρησιμοποιήσω και εγώ τέτοιες ορολογίες, ό,τι πιο σκοταδιστικό, μεσαιωνικό, πιστοδρομικό αυτή η θεωρία της μετενσάρκωσης. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχουν σχέση με τη γιόγκα, γιατί η γιόγκα ακριβώς είναι η προσπάθεια για να βγει κανείς από τον κύκλο των επαναγεννήσεων, των μετενσαρκώσεων, που λέγεται στα σανσκριτικά σαμψάρα. Σας διαβάζω λοιπόν, για να δείτε τι σημαίνει μετενσάρκωση, σας διαβάζω το κείμενο ενός κορυφαίου θιβετιανού λάμα, του Κάλου Ρίμποτσο, ο οποίος πέθανε το 1983, ή αν θέλετε μετενσαρκώθηκε, σύμφωνα με τις δικές τους θεωρίες. Λέει λοιπόν ο Κάλου Ρίμποτσε τα εξής: ο Βούδας είδε σε μια προηγούμενη ζωή του μια μητέρα να θυλάζει ένα παιδί και να τρώει ψάρι. Πετώντας τα κόκαλα του ψαριού με πολύ απότομο τρόπο σε ένα φτωχό σκυλί που είχε συρθεί στην πόρτα της. Η σκηνή του φάνηκε, του Βούδα, πολύ θλιβερή, γιατί μπορούσε να διακρίνει ότι στην προηγούμενη ζωή του το παιδί ήταν ο χειρότερος εχθρός της, της μάνας του δηλαδή, και ότι κάποτε στο μέλλον θα την έβλαπτε. Ενώ το ψάρι που έτρωγε ήταν η μητέρα της και το σκυλί ήταν ο πατέρας της. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αν έδινε κανείς αυτές τις 5-6 σειρούλες, είναι από το βιβλίο του Κάλου Ρίμποτσε «Διδασκαλίες», το οποίο το έχει εκδώσει μια βουδιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Εάν λοιπόν το έδινε κανείς σε παιδιά του σχολείου αυτό το κείμενο, είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά θα λέγανε ότι αυτό το κείμενο το έχει γράψει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει σοβαρή διανοητική διαταραχή. Ο κόσμος είναι που είναι σαλεμένος και σαλταρισμένος με την οικονομική κρίση και με τα μύρια όσα προβλήματα. Φανταστείτε λοιπόν, αρχίσουν οι άνθρωποι να βλέπουν, όπως λέει κάποιος άλλος ο οποίος δημιουργεί ένα σωρό προβλήματα με το ζουν ανάμεσά μας, Δημοσθένης Λιακόπουλος, να αρχίσουμε να ψάχνουμε κάτω από τα κρεβάτια μας τώρα ποιοι είναι αυτοί που ζουν ανάμεσά μας. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν, αρχίσουμε τώρα να σκεφτόμαστε εάν το ψάρι που τρώμε ή αν το σκυλί το οποίο έχουμε στην πόρτα μας σε προηγούμενη ζωή μπορεί να ήταν η μάνα μας ή ο πατέρας μας. Θύλαζε λοιπόν η μάνα το παιδί της και έτρωγε ένα ψάρι και πετούσε τα κόκαλα, το διαβάζω ξανά για να το συλλάβουμε. Τα πετούσε λοιπόν τα κόκαλα του ψαριού στο σκυλί και αποκαλύφθηκε στο Βούδα, διότι Βούδα σημαίνει φωτισμένος, και ένας φωτισμένος σύμφωνα με αυτούς, βέβαια για μας εσκοτισμένος, μπορεί να πηγαίνει μπρος και πίσω στις ζωές, εκατομμύρια ζωές μπρος ή πίσω. Έτσι λοιπόν ο Βούδας, όσο κατεξοχήν φωτισμένος, ο ιστορικός Βούδας, ο Σακιαμούνι, που έζησε 6 αιώνες προ Χριστού, λοιπόν του απεκαλύφθη ότι σε προηγούμενη ζωή το παιδί της ήταν ο χειρότερος εχθρός της. Φανταστείτε δηλαδή η μάνα να πιστέψει ότι το παιδί της είναι ο χειρότερος εχθρός της, ότι κάποτε στο μέλλον θα τη βλάψει, και το ψάρι που τρώει ήταν η μητέρα της και το σκυλί ήταν ο πατέρας της. Τώρα βέβαια τι σύμπτωση είναι αυτή, το σκυλί να είναι, το ψάρι να είναι η μάνα σου και το σκυλί ο πατέρας σου. Αλλά θέλω να πω το παρανοϊκό του πράγματος, και αυτά τα πράγματα διαφημίζονται σήμερα στη Δύση και στην Ελλάδα ως το άκρο νάωτον, ας πούμε, της διανόησης και της προοδευτικότητας, ας πούμε, είναι πολύ in κατά το διλεγόμενο. Λοιπόν, έχω πει ότι θα πρέπει η απολογητική της Εκκλησίας μας αλλά και της κοινωνίας μας γενικότερα να αναπτύξει μια καλή, ας μου συγχωρηθεί η έκφραση, επιθετικότητα, δηλαδή να βγούμε με έναν τρόπο όχι άμυνας αλλά επίθεσης. Τι είναι αυτά που μας λέτε, κύριε, είναι δυνατόν τέτοια πράγματα? Δηλαδή εδώ ο κόσμος
Ακόμα αυτά να πιστέψει και θα αρχίσει να πηδάει από τα μπαλάκια.